όμως 3 λεπτά αργότερα τον γκολ, αυτό βλέπετε, κόβολε από τον Πέντρο Κόντε για το 0-1 στην συνέχεια. Ο Πας Γιάννα έλεξε τον ρυθμό του παιχνιδιού. Έψαχνε για τον δεύτερο γκολ να το φέρει ακόμη πιο κοντά στην νίκη, αλλά η σοφάριση ήρθε από τον Βασιλείου στο 39 μετά την πολυγορία του Πέριου, δεν κατάφερε το ξεπάλα και ο Βασιλείου την έστειλε στα δίκτυα του Πασχαλάκη στο 39 για το 1-1. Υπενθυμίζω από μια αλλαγή για κάθε ομάδα, αναγκαστική αυτή του Λεβαδιακού, καθώς ο Καραμπουέ τραυματίστηκε στον ώμο.